Να μιλήσουμε με τον Γιάννη Γαλανόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΓΕ, ΟΕΝΓΕ, έτσι, καλά το πά. Μας ακούει ο κύριος Γαλανόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές. Καλημέρα κύριε Γαλανόπουλε. Ο γιατρός, ο κύριος Γαλανόπουλος, θα κάνω μια συζήτηση μαζί του, όχι για κανέναν άλλο λόγο γιατρέ, γιατί ακούμε πολλά τον τελευταίο καιρό. Ακούμε παραδείγματος χάρη από την κυβέρνηση και από τον αρμόδιο υπουργό ότι έχουν γίνει προσλήψεις, ότι έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ. Ο κόσμος ακούει, λέει, παιδί μου, τι γίνεται, ας πούμε. Έχουμε περισσότερους γιατρούς. Προσέλαβε η κυβέρνηση γιατρούς. Έχουμε περισσότερες ΜΕΘ. Τι γίνεται, ας πούμε, με αυτό, ανεξάρτητα από το βάρος το οποίο έχει υποστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, κύριε Γαλανόπουλε? Νομίζω, έτσι ξεκινώντας τη συζήτηση, ότι σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, των συμπολιτών μας, γνωρίζει από πρώτο χέρι την κατάσταση που συμβαίνει στα νοσοκομεία και τον προηγούμενο καιρό και τώρα μέσα στην πανδημία. Ειδικά αυτή την περίοδο, οι ασθενείς που δεν μπορούν να βρουν, ας πούμε, ραντεβού για μια άλλη πάθηση εκτός του κορονοϊού, αλλά και ακόμα και όσοι θα βρεθούν στο σκόπελο της πανδημίας, στη νόσηση από τον κορονοϊό, που θα νοσήσουν βαριά, που θα πρέπει να εισαχθούν ή να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά και αυτοί που θα πρέπει να αυτοπαρακολουθούνται στο σπίτι, γνωρίζουν ότι η κατάσταση στο σύστημα υγείας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Mm. Τώρα, σε αυτούς τους αριθμούς που αναφέρετε, που τους λέει και το Υπουργείο, ναι, γιατί, αυτή είναι ουσιαστικά, εκεί ρίχνει το βάρος του και το Υπουργείο, εκτός αν μιλάμε για μια επικοινωνιακή πολιτική. Αλλά ναι, επικοινωνιακή πολιτική, και τον Πρωθυπουργό. Σωστά, επικοινωνιακή πολιτική με την υγεία δεν γίνεται. Αλλά να έχουμε και μια εικόνα των αριθμών αυτών. Έχουν γίνει αυτές τις προσλήψεις, υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, υπάρχει αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό, τι γίνεται? Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε και χτες τον αριθμό των 7.000 προσλήψεων. Σωστά. Γιατρών και νοσηλευτών, βεβαίως. Κάνει μια, να το πω έτσι, μια αλχημία ως προς τους υπολογισμούς, γιατί δεν μας λέει πόσοι είναι από αυτούς είναι οι γιατροί και πόσοι είναι οι νοσηλευτές. Και δεν μπορούμε να μιλάμε με την πανδημία με δημιουργικά μαθηματικά. Έτσι, δηλαδή, οι σχεδόν 400, λίγο λιγότεροι από 400 είναι οι γιατροί που έχουν προσληφθεί στο σύστημα, ανεξαρτήτως ειδικότητος, και όλοι οι υπόλοιποι νοσηλευτές, και όλοι μηδενός εξηρωμένου, είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι νοσηλευτές είναι για 2 χρόνια, οι γιατροί είναι για 1 χρόνο, ετήσια. Εδώ αυτές οι μόνιμες θέσεις που είχαν προκηρυχθεί ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση και πάγωσαν λόγω εκλογών και ξεπάγωσαν πάλι γύρω στο Φλεβάρι, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι προσλήψεις. Ήταν περίπου 940 θέσεις όλων των ειδικότητων. Δεν έχουν φτάσει ακόμα αυτοί οι γιατροί στα νοσοκομεία. Υπάρχει μια κολλησιεργία από πλευράς κρίσεων και Υπουργείου και υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα, ότι την ώρα που λες ότι έχουμε τεράστιες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό, δεν μπορείς εσύ από την άλλη μεριά να κολλησιεργείς τις μόνιμες προσλήψεις. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, και το έχουμε θέσει και ως αίτημα από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας στο Υπουργείο, 2.500 γιατροί που είχαν κάνει αίτηση για να προσληφθούν σε αυτές τις 940 θέσεις, θα μπορούσαν με άμεσες ταχύτατες διαδικασίες, κατά παρέκκληση των ισχυωσών διατάξεων, να προσληφθούν άμεσα και οι 2.500, εφόσον και το ίδιο το Υπουργείο παραδέχεται ότι υπάρχει τρομερή πίεση στο σύστημα υγείας. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο και πάνω στα κρεβάτια ΜΕΘ. Ξέρετε, ένα κρεβάτι ΜΕΘ ή μια καινούρια κλίνη δεν είναι μόνο ένα κρεβάτι, ένα μηχάνημα και ένα χώρο για να στεγαστεί. Όχι, είναι και προσωπικό. Είναι και γιατροί και νοσηλευτές που πρέπει να κοιτάνε τους αρρώστους. Δεν είναι μόνο ότι πήραμε οικοδόμους, χτίσανε, πήραμε και επιπλοποιούς, φτιάξαν κρεβάτια και αγοράσαμε και εξοπλισμό. Χρειάζεται γιατροί, θα έλεγα εγώ, με εμπειρία και παραστάσεις πάνω στο αντικείμενο. Ασφαλώς. Και λάβετε υπόψη σας ότι ένας νοσηλευτής, για να πάει να γίνει νοσηλευτής ΜΕΘ, θέλει τουλάχιστον 6 μήνες εκπαίδευση. Ναι. Η κυβέρνηση είχε όλο αυτό το διάστημα, γιατί το πρώτο κύμα ο λαός μας επέδειξε υποδειγματική στάση, τήρησε αυστηρά τα μέτρα περιορισμού και σχεδόν το καλοκαίρι μηδενίστηκαν τα κρούσματα τον Ιούνιο. Όλο αυτό το διάστημα όμως δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις και η αναγκαία εκπαίδευση σε προσωπικό. Άνοιξε ο τουρισμός, μπήκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο τουρίστες χωρίς ούτε καν ένα rapid test στα σύνορα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι ζήγησε, λέει, την ανάπτυξη, την οικονομία, τον τουρισμό με την υγεία. Δυστυχώς εμείς δίνουμε βάρος στην υγεία για την κυβέρνηση και όχι στο τουριστικό κεφάλαιο που ήρθε το καλοκαίρι να βγάλει τα σπασμένα από την Ελλάδα. Και φτάσαμε τώρα το Δεκέμβριο να έχουμε 600 διασωληνωμένους, κάθε μέρα να πεθαίνουν 100 άνθρωποι και να δέχεται μια τεράστια πίεση στο σύστημα, όχι μόνο σε επίπεδο αριθμών, αλλά και στο επίπεδο του έμψυχου δυναμικού. Αν συνομιλήσετε με γιατρούς
και νοσηλευτές που δουλεύουν στις μονάδες COVID, πραγματικά είναι, πώς να το πω, να τραβάς τα μαλλιά σου, την πίεση και το ζόρι. Ναι, είναι δεδομένο, εντάξει. Ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ. Μιλήσατε για 400 γιατρούς. Αυτοί οι γιατροί ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν στο βάρος των ημερών? Είχαν την εμπειρία κάποιοι από αυτούς ή στο σύνολό τους να τα απεξέλθουν σε δύσκολες, έτσι, μιλάμε σε οριακές συνθήκες? Κοιτάξτε, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Μα, γιατί και αυτό έχει το ρόλο του, γιατί έχει τη σημασία του. Βεβαίως έχει τη σημασία του, γιατί μπορεί τώρα βεβαίως μια κατάσταση να είναι έκτακτη και να χρειάζεται να προσληφθεί κόσμος, όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε σήμερα ή πρέπει να μιλάμε σήμερα, πάμε για το 2021, για ένα σύστημα υγείας που δεν έχει καμία εφεδρεία για μια έκτακτη κατάσταση. Γιατί αυτό έγινε με το δικό μας το σύστημα υγείας και με τα άλλα εντός εισαγωγικών προηγμένα συστήματα της Ευρώπης και της Αμερικής. Δεν είχαν καμία εφεδρεία και φτάσανε στο αμήν να ψάχνουν δεξιά και αριστερά προσωπικό. Βεβαίως δεν είναι ανεξάντλητος ο αριθμός των εντατικολόγων, ούτε των παθολόγων, ούτε των πνευμονολόγων. Ναι. Άρα λοιπόν έχει σοβαρή ευθύνη και το κράτος και διαχρονικά το Υπουργείο Υγείας, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, που δεν φρόντισε να προετοιμάσει μια αναγκαία εφεδρεία για το σύστημα και σε προσωπικό και σε υποδομές, για να μπορεί να ανταπεξέλθει και σε μια έκτακτη κατάσταση και να μην τρέχουμε και να μην φτάνουμε όπως έγινε πάνω κάτω τώρα. Και βέβαια, δεν ξέρω, θα έχετε υπόψη σας φυσικά ότι και οι περισσότερες από τις καινούργιες υποδομές που φτιάχτηκαν στο σύστημα είναι αποτέλεσμα δωρεών. Δηλαδή, διάφορα ευαγή ιδρύματα. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό. Ναι. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση επ' αυτού. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες δωρεές. Έχουν επανδρωθεί όμως αυτές οι μονάδες? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έκανε δωρεά η Βουλή των Ελλήνων 50 κλίνες στο Σωτηρία. Από αυτές τις 50 κλίνες, 12 με 13 μπορούν να δουλεύουν και μάλιστα με δανεικό προσωπικό. Δηλαδή, έβγαλε μια απόφαση η υγειονομική περιφέρεια. Δανεικό σημαίνει ότι πήραν γιατρούς από τον Ερυθρό και από τα άλλα νοσοκομεία πέριξ του Σωτηρία και τους πήγαν εκεί να στελεχώσουν τη ΜΕΤ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να λογίζεται αύξηση. Δηλαδή, μπορεί τώρα να μετράμε 1.250 ΜΕΘ. Υπάρχουν και ΜΕΘ δωρεές ιδιωτικών ιδρυμάτων. Έτσι. Με αυτές έχουν στελεχωθεί. Μια αντίστοιχη κατάσταση είναι και εκεί. Δηλαδή, είδα χθες ότι στη Νίκαια δόθηκαν 12 κρεβάτια, μια δωρεά Μαρινάκης και Κεσία. Πού είναι το προσωπικό? Δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο προσωπικό. Το προσωπικό είναι δανεικό. Δηλαδή, παίρνω τον αναισθησιολόγο που είναι στο χειρουργείο και αντί να δίνει νάρκωση, του λέω έλα εδώ και θα κάνει το γιατρό της ΜΕΘ. Τον βαφτίζω γιατρό της ΜΕΘ. Μπορεί ή δεν μπορεί. Ξέρει ή δεν ξέρει. Ξέρει λίγο περισσότερο, ας πούμε, από μένα που είμαι ορθοπαιδικός, αλλά μπορεί να μην είναι εντατικολόγος ο γιατρός, ο αναισθησιολόγος που είναι στο χειρουργείο και του λέμε τώρα θα στελεχώσει τη ΜΕΘ. Αύριο τι θα γίνει μετά την πανδημία? Θα κλείσει πάλι αυτό το κρεβάτι, αυτός θα γυρίσει πίσω στο χειρουργείο για να δίνει νάρκωση, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Σωστή. Άρα πάλι δεν θα έχουμε εφεδρίες. Ναι. Μάλιστα. Η κατάσταση είναι οριακή. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Θέλω να πω μονάχα ότι την Πέμπτη που μας έρχεται είναι πανελλαδική μέρα δράσης για την υγεία και θα κάνουμε στα νοσοκομεία ορισμένες κινητοποίησεις συμβολικού κυρίως χαρακτήρα, έτσι, για να μπορέσουμε να στείλουμε πιο δυνατά το μήνυμα ότι εδώ και τώρα χρειάζεται να γίνουν ορισμένα πράγματα. Σύντομα θα τα πω. Πρώτον, πλήρης επίταξη του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τις υποδομές, κλίνες δηλαδή, εξοπλισμό και προσωπικό. Άνω τελεία, άνω τελεία. Γιατί στον πολύ λίγο χρόνο που μας μένει. Και την επίταξη την επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός. Ναι, την κανονική επίταξη λέμε εμείς. Η επίταξη του Πρωθυπουργού είχε διπλάσια αποζημίωση από αυτή που δίνει ο ΕΟΠΗ. Είτε δεσμευτούν οι κλίνες είτε όχι, μόνο και μόνο που βγήκε η απόφαση επίταξης. Και σε κλινικές όπως την περιβόητη κλινική Σαραφιανού στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν είχε γιατρούς και έφερε γιατρούς με απόφαση από τα νοσοκομεία τα δημόσια της Θεσσαλονίκης που ήταν ήδη στον πάτο, για να πάνε να στελεχώσουν την κλινική αυτή. Άρα κανονική επίταξη με προσωπικό και με υποδομές. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αφήστε δε και τελειώνω το σχόλιο μου ότι αυτή η γενικευμένη τρομοκρατία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα και η καταστολή, είδαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου και προχτές με την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου, να συλλαμβάνονται οι υγειονομικοί, οι γιατροί πρώτης γραμμής που είχαν πάει να αφήσουν ένα λουλούδι και οι συνδικαλιστές. Νομίζω ότι προσπαθούν να εμπεδώσουν ένα κλίμα σιγής, να βουλώσουμε τα στόματά μας και να μην διεκδικούμε τίποτα, αλλά εμείς δίνουμε υπόσχεση από το μετερίζει το δικό μας ότι δεν θα αφήσουμε την καταστολή και τη σιωπή να περάσει και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Γιατί έχει ανάγκη ο λαός να διεκδικούμε για να ζήσει, για να επιβιώσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.